Ένταση επικράτησε στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής μεταξύ Άδωνη Γεωργιάδη, Χάρη Μαμουλάκη και Σοκράτη Φάμελου. Και εμείς τώρα πάμε να δούμε τα σχετικά αποσπάσματα. Και ρωτώ τον εκλεγμένο βουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία, Παναγή Καπάτο. Πόσες φορές έχει πάει σε δικαστήριο από την ημέρα που εξελέγει, έτσι, από τον Ιούλιο του 19, ως δικηγόρος τράπεζας Fundy Servicer? Συνολικά, μόνο για νόμο Κατσέλη και για καμία άλλη υπόθεση, 4 έως 5 φορές. Ξέρετε, δυστυχώς υπήρξαν πολλοί που καταστρατήγησαν και μπήκαν στο νόμο Κατσέλη, καταστρατηγώντας, αν θέλετε, τον νόμο. Αν γυρνούσατε πίσω το χρόνο, θα ξαναπέρνατε μέρος έτσι, στην υπεράσπιση, στο να εκπροσωπήσετε τράπεζες ως βουλευτής απέναντι σε κόσμο που επιθυμούσε να υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, κύριε Καπάτο? Θα σας είμαι ειλικρινής. Ναι. Μετά από τόσο καιρό και μετά από όλα αυτά που βλέπω, όχι. Πρώτη για ένα κίνητο που ανήκει στο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ονόματι Μαμουλάκη και αφορά επένδυση στον Εύδηλο Ικαρίας. Έχετε πράγματι? Μην κουνάτε το δάχτυλο. Γιατί καμιά φορά δεν ξέρετε που καταλήγει αυτό όταν το κουνάτε. Ε! Μην κουνάτε το δάχτυλο, κύριε Μαμουλάκη! Καλά να ξεχαθέσω ότι δεν θεωρώ τίποτα παράνομο από όλα αυτά. Για τον κύριο Μαραβέγια, το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, όταν έκανε αίτηση παροχής του αναπτυξιακού νόμου, σύσσωμος ο ΣΥΡΙΖΑ, προεξάγοντος του γνωστού Πολάκη, έθεσε ένα ζήτημα περί νομίμου και ηθικού, κύριε Πρόεδρε. Είναι ότι όπως καταγωγήσουμε η Ικαρία, ήταν όντως συσχωρεμένη στη γιαγιάς μου το οικόπεδο. Η αδερφή μου είναι καθηγήτρια αρχιτεκτονικής, εκπώνησε μία μελέτη το 2017, αν δεν κάνω λάθος, αδειοδοτήθηκε. Το 2018 δεν είναι καν μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, έγινε μια πρόταση, δεν υπάρχει στο αναπτυξιακό, προσέξτε. Δεν είναι στο αναπτυξιακό, είναι σε προγράμματα leader. Είναι για την αγροτική, είναι για την περιοχή παραμεθωρίου κλπ. Εν πάση περιπτώσει, ναι, είναι μια κάτι υγιέστατη επένδυση μια εταιρεία στην οποία συμμετέχω, χωρίς κανέναν δανεισμό. Ο κ. Μαραβέγιας όμως έκανε κάτι άλλο. Ο κ. Μαραβέγιας ετήθη κάτι, καταρχάς νομίζω πολλών εκατομμυρίων ευρώ ήταν η συνολική του επενδυτική πρόταση, καμία σχέση. Και το κυριότερο, χωρίς συμμετοχή ιδίων κεφαλαίων. Είστε ο αντιπρόεδρος του κόμματος που χρωστάει τα 300 εκατομμύρια. Είστε ο αντιπρόεδρος του κόμματος που το μισό Υπουργικό Συμβούλιο χρωστάει 12 εκατομμύρια. Ευχαριστώ λοιπόν για την ερώτηση. Δεν σας κατηγόρησε ο Υπουργός. Μα καθίστε τώρα. Μα δεν σας κατηγόρησε. Τι είναι αυτό? Δεν σας κατηγόρησε. Πάμε τώρα στον Υπουργός που είπε ότι πολύ σωστά επενδύσατε. Ο Τσίπρας για τη βίλα που νοικιάζει 500 ευρώ στο Σούνιο πάνω στη θάλασσα, επαναλαμβάνω, στο Σούνιο, πάνω στη θάλασσα, με ιδιωτική παραλία, 500 ευρώ ενίκιο. Η λεγόμενη βίλα στο Σούνιο, κύριε Γεωργιάδη. Υπήρξαν ήδη δικαστικές αποφάσεις και χρειάστηκε κάποια μέσα ενημέρωση να ζητήσουν συγγνώμη. Γιατί λέγανε για τη βίλα των 1 εκατομμυρίων και διάφορα παραμύθια. Αντάξει. Γιατί δεν είμαστε ίδιοι, κύριε Γεωργιάδη. Έχετε κάνει τα δύνατα δυνατά να μας τεινάξετε, να μας κρεμάτε στα μανταλάκια. Δεν έχετε βρει μεμπτό. Αδιευκρίνιστες καταθέσεις δεν έχει ο κύριος Τσίπρας, κύριε Γεωργιάδη. Αδιευκρίνιστες καταθέσεις και φάκελο στο αρχείο δεν έχει ο κύριος Τσίπρας. Εσείς όμως έχετε, κύριε Γεωργιάδη. Όλη η Ελλάδα ξέρει ότι εσείς μπαίνετε στο Βούρκο. Όχι ο Αλέξανδρος. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Ραγκούσου. Αυτή εδώ η βίλα που βλέπετε, του λέτε κύριε Πρόεδρε, χτίστηκε με δάνειο του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας με κούρεμα 40% που δινόταν για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Λοιπόν, πρόκειται για το προσωπικό μου, για την προσωπική μου μόνιμη κατοικία, εκεί που γεννήθηκαν και μεγαλώνουν τα παιδιά μου. Δεν πρόκειται για καμία βίλα κανενός υπουργού σε κανένα εξωτικό νησί κυκλαδίτικο όπως είναι η Πάρος. Δεύτερον, πρόκειται για ένα δάνειο που πήρε η μητέρα των παιδιών μου. Το δάνειο αφορά στην πρώτη σας κατοικία, δηλαδή. Αποκλειστικά. Μάλιστα. Αυτό είναι το δεν σπίτι είναι μου. Στην Πάρο, δηλαδή. Είναι στην Πάρο, εκείνη το σπίτι μου. Εκείνη η μόνιμη κατοικία μου. Εγώ είμαι από την Πάρο και να σας πω. Είμαι από το χωριό μου, το μόνο μη τουριστικό χωριό της Πάρο. Ως τρίτεκνος νομιμοποιήστε λοιπόν, να πάρει. Η πρώην σύζυγός μου, λοιπόν, και μητέρα των τριών παιδιών μου, τρίτεκνη μητέρα, εδικαιούτο να πάρει δάνειο τριτέκνου, τρίτεκνης μητέρας, γιατί δούλευε από 18 χρονών παιδί στην Πάρο. Είχε μαζέψει όλα τα ένσημα και όπως όλοι οι τρίτεκνοι της χώρας, εδικαιούται να πάρει αυτό το δάνειο. Αυτό το σπίτι λοιπόν που μου ανήκει το 50% είναι ένα σπίτι που χτίστηκε και με αυτό το δάνειο για το 50% της πρώην συζύγου μου. Πρόκειται για μια λασπολογία που αν έχει τέτοια χαρακτηριστικά που μου είπατε, προφανώς εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να τους αφήσω έτσι. Ότι το έχω ξανακάνει στο παρελθόν. Είναι δάνειο τρίτεκνου το οποίο εκμεταλλεύεται. Απολύτως έτσι. Τώρα, ακούστε τώρα.
Είμαι περήφανος για το γεγονός ότι έχω καταφέρει. Άρα το δημοσίευμα ισχύει ως προς το περιεχόμενο. Δεν ισχύει αν γράφει ότι όλο αυτό είναι παράνομο και σκανδαλώδες κλπ. Είμαι περήφανος που έχω καταφέρει με την ενοικίαση αυτού του σπιτιού να ζω με αξιοπρέπεια τα παιδιά μου, γιατί εγώ είμαι ένας πολιτικός που δεν έχω ούτε offshore, ούτε έχω μίζες στις τράπεζες, ούτε έχω αδιευκρίνηση στα ποσά. Είναι όλα δηλωμένα στο ποθενέσχες μου και χάρη σε αυτό το σπίτι έχω καταφέρει να έχω, συγγνώμη κύριε Παπαδάκη, και την αξιοπρέπειά μου και την πολιτική μου ανεξαρτησία. Νοικιάζοντας τη μόνιμη κατοικία μου και βγάζοντας τα παιδιά μου από τα δωμάτια τους για να μένουν παιδιά που έρχονται από το εξωτερικό. Μένουμε κυρίες και κύριοι στο θέμα. Καλησπέριζω τον Κώστα Πουλακίδα, τον προϊστάμενο του πολιτικού ρεπορτάζ του καναλιού μας, για το σχόλιο του. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, από ό,τι κατάλαβα, σήμερα πήγε με μπετονιέρα ο κ. Γεωργιάδης στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου. Έτσι, ξεκίνησε τα χωματουργικά. Όλο αυτό που βλέπαμε ήταν Άδωνις Γεωργιάδης. Όλο το σοου αυτό που βλέπαμε, έχει και άλλα πράγματα στο σοου. Το ρότερο βέβαια σημείο του σοου ήταν εκεί που έδειχνε, ήταν η ιστορία με το δάχτυλο, και εκεί που έδειχνε το σβηστό κινητό του και του έλεγε: κοιτάξτε τη φωτογραφία που δεν φαίνονταν τίποτα. Και πήγε ο κύριος Στραγάκης να βρει το κινητό. Μπάσερετος. Αυτά είναι τα αστεία. Επί της ουσίας, τι έχουμε εδώ. Ο κύριος Γεωργιάδης είχε αναλάβει να κάνει την προεκλογική εκστρατεία που δεν κάνουν οι υπόλοιποι κορυφαίοι της κυβέρνησης. Είναι ο μόνος ο οποίος συμμετέχει. Βεβαίως συμμετέχει με τον δικό του τρόπο και στην πραγματικότητα το σχεδιασμό του Μαξίμου τον εκτρέπει στην πλευρά που θέλει εκείνος. Για ποιο λόγο, εντάξει, προφανώς θα πούμε όλοι, γιατί θέλει να κερδίσει τις εκλογές. Θέλει να κερδίσει και τις εκλογές μετά τις εκλογές. Δηλαδή, στο μυαλό του κ. Γεωργιάδη. Μετά Μητσοτάκη εποχή εννοείς. Είναι αυτό είναι. Και θέλει να έχει ένα credit, ένα πιστήριο, ότι εγώ ήμουνα στη μάχη και την έδωσα, ενώ άλλος υποψήφιος για πρόεδρο στη Νέα Δημοκρατία, λέγε με Βένδια, από εγώ, δεν έχει δώσει τη μάχη. Άρα δεν είναι διαπιστευτήρια στην Γαλάζια Βάση. Ακριβώς. Αυτό κάνει τώρα, με την ψυχή του το κάνει, γιατί όντως θέλει να γίνει πρόεδρος στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το πολιτικό διακύβευμα της περίοδου αυτή. Είναι όμως ένα ζήτημα, πέρα από αυτό, γιατί το κάνει ο κ. Γεωργιάδης, είναι και ένα ζήτημα για τον κ. Μητσοτάκη, το γεγονός ότι ανατέθηκε ή, εν πάση περιπτώσει, υλοποιείται η προεκλογική του εκστρατεία, όχι από τον κ. Μητσοτάκη, σήμερα δεν έκανε τίποτα. Αλλά από, σχεδόν τίποτα μάλλον, γιατί πήγε στη Λιφάδα, αλλά από τον κύριο Γεωργιάδη, με τον τρόπο που ο κύριος Γεωργιάδης θέλει να την κάνει. Ναι. Ταυτίζεται ο κύριος Μητσοτάκης με αυτό. Θα μπορούσε πάντως να είναι και μια ανάθεση ρόλων, έτσι. Ένας να αναλάβει αυτού του τύπου την αντιπαράθεση και άλλοι να αναλάβουν να και τη μεγάλη εικόνα, τα προγραμματικά. Να είναι και ένα μπούλινγκ στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, σταματήστε να μιλάτε για τα έσχετα δικά μας και τις πομπές τις δικές μας, ας το πω έτσι εντός αγωγικών, προκειμένου να μην αρχίσουμε να λέμε και εμείς για εσάς. Αλλά αυτό νομίζω είναι το τελευταίο πράγμα που θα πρόκειται να πιάσει στη φάση αυτή που είμαστε. Δηλαδή, όταν έχεις την ομολογία καπάτο από τη μία πλευρά, που μετά από πόσες φορές έχει αναφερθεί το όνομά του, έλεγε εγώ ποτέ, εγώ ποτέ, εγώ ποτέ και ψέματα, και βγαίνει χθες και λέει εντάξει παιδιά, είχα πάει 4-5 φορές, ήμουν εκεί. Και αν γύριζα τον χρόνο πίσω που λέγεται το τραγούδι. Δεν το ξανά έκανα. Γιατί έτσι έβωσα δικαιώματα στους εχθρούς μου, οι οποίοι. Ναι, και τα λοιπά. Εντάξει. Δεν γύριζε λοιπόν, χρόνος. Αυτό δεν ισοφαρίζεται με κάτι. Ναι. Με ένα πράγμα αυτό μπορεί να ισοφαριστεί. Να αποχωρήσει τον κύριο Καπάτο από το ψηφοδέλτιο της Κεφαλονιάς. Το αντέχει αυτό που ο κύριος να το κάνει με τον κύριο Μητσοτάκη. Τώρα και μάλιστα σε μια μονοβρική περιφέρεια. Και ταυτοχρόνως έχουμε και την εκκρεμότητα Παπαθανάση. Ακόμη περιμένουμε τα στοιχεία πώς έγινε η διευκόλυνση με την τράπεζα. Τα στοιχεία του συμβασμού. Έτσι. Γιατί με στοιχεία του συμβασμού Παπαθανάση, παρένθεση, σε αντίθεση με όλες αυτές τις υποθέσεις που πετάει ο κύριος Γεωργιάδης και έτσι ατάκτως ερημένος, κλείνει παρένθεση. Στην υπόψη του Παπαθανάση έχουμε με 50 χιλιάρικα να σβήσει μια οφειλή 2 εκατομμυρίων. Ή σχεδόν 2 εκατομμύρια. Τώρα, άμα στα δώσει τα χαρτιά, θα είμαστε και πολύ ακριβείς και στα νούμερα. Και ακόμα και αν περιμένουμε. Το δάνειο είναι στο ακέραιο, άμα φύγει από πάνω σου το βάρος του εγγύητη, για σένα είναι σαν να το έχει σβήσει. Το λέω επειδή βλέπω ένα πόλεμο με τις λέξεις. Ναι. Σωστά. Αυτό. Και πώς θα πληρώσει και το δάνειο κιόλας. Έτσι είναι και αυτό είναι ένα ζήτημα. Αλλά εντάξει, αυτό κι αν είναι. Ναι, μην μας το φορτώσουν κι αυτό σε εμάς. Δηλαδή, πάλι οι φορολογούμενοι θα πληρώσουν, θα ανακεφαλαιοποιήσουν το δάνειο του ενός πολιτικού προσώπου. Δεν είναι σωστό. Λοιπόν, ακόμη περισσότερα στο δεύτερο μέρος του δελτίου μας. Ως τότε, Κώστα Πουλακίδα, να σε ευχαριστήσω πολύ.